να είναι τόσο καλός ηθοποιός ώστε να προσποιείται το συντετριμένο, τον άνθρωπο που είναι έτοιμος να καταρρεύσει? Αυτό συνεχίζει να αναρωτιέται ο τύπος της Νότιας Αφρικής για τον Όσκαρ Πιστόριος, ο οποίος κάθεται τη Δευτέρα στο εδόλιο του κατηγορουμένου για το φόλο της φίλης του Ρίβα Στίνκαπ, φόρος εκ προμελέτης, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Για τον 5 φορές παραολυμπιονίκη, ένα θρύλο που κατέρευσε μέσα σε μια νύχτα, τη νύχτα του φόνου, βγαίνουν συνεχώς νέα επιβαρυντικά στοιχεία, όπως αυτό που ανέφερε το βρετανικό δίκτυο Sky News. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Πιστόριος έκανε με τις ώρες εξάσκηση στα όπλα, έχοντας αποκτήσει τεράστια εξοικείωση. This is him firing his 9mm pistol, the same gun he kept under his bed and which he used to kill Reeva Steenkamp. Το ρεπορτάζ του βρετανικού τηλεοπτικού δικτύου τον δείχνει εν ώρα προπόνησης όχι μόνο να πετυχαίνει το στόχο, ένα καρπούζι, αλλά και να ουρλιάζει από χαρά. Μάρτυρες κατηγορίας θα ισχυριστούν ότι ζήλευε παθολογικά τη Ρίβα, μια πανέμορφη κοπέλα που άρχισε να σημειώνει επιτυχίες στην καριέρα της με δική της τηλεοπτική εκπομπή αλλά και πολλά εξώφυλλα, και όταν εκείνη του ζήτησε να χωρίσουν, εκείνος τη σκότωσε. Η Μπάρμπαρα Ρόμπερσον, διευθύντρια περιοδικού μόδας, μίλησε για την άτυχη κοπέλα που γνώριζε από 15 ετών όταν ξεκίνησε να κάνει φωτογραφίσεις. There was nothing sophisticated about her. She was sweet, down to earth, earthy, just one of those girls who had the it factor, a little bit early Kate Moss. Ο άνθρωπος που μέχρι πρότινος έβλεπε πρωθυπουργούς και αρχηγούς κρατών είναι πια ένα ξεθοριασμένο είδωλο που κινδυνεύει με κάθριξη 25 ετών. I wish one day I could be like him, you know, like make young sportsmen have something to look forward to. Yeah, but now it's really a disappointment. Εκείνος θα ξανακλάψει στο δικαστήριο, εκείνη έφυγε για πάντα.